την ερχόμενη Κυριακή ο Ανθεστίωνας υποδέχεται τον ΠΑΟ Κρουσόνα για την Α1 κατηγορία της ΕΨΗ, όμως πρόκειται για ένα αγώνα με προεκτάσεις. Σε επίπεδο προπονητών είναι μια ενδοοικογενειακή κόντρα. Στον πάγκο των γηπεδούχων ο Μάριος Σιφάκης και σε αυτόν της φιλοξενούμενης ομάδας ο Μύρος Σιφάκης. Πατέρας εναντίον γιου ή δάσκαλος εναντίον μαθητή. Όπως και να έχει, τα φώτα θα είναι στραμμένα στο γήπεδο του Θραψανού, ενώ οι πρωταγωνιστές μίλησαν στην κάμερα της Crete TV για τα ιδιαίτερα συναισθήματα που δημιουργεί αυτό το παιχνίδι. Γνωρίζω τους ανθρώπους πολύ καλά, ειδικά τον κύριο Γιαννακάκη από τα όμορφα χρόνια του Όφη. Είναι ένα αγαπητός φίλος μας τότε, τις εποχές εκείνες. Είναι λοιπόν τυχερός γιατί έχει ένα υγιή πρόεδρο και ένα υγιή σωματείο και μια υγιή διοίκηση. Και επίσης και εγώ νιώθω τυχερός που έχω κι εγώ έναν πρόεδρο και μια διοίκηση υγιής. Σίγουρα όταν θα αρκεί η στιγμή. Δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι τα συναισθήματά μου, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι ιδιαίτερο, κάτι όμορφο. Σαν πατέρας και σαν άνθρωπος θα ήθελα να το ζήσω και να μπορώ να έχω και αυτή την εμπειρία που δεν ξέρω αν την έχουν πολλοί άνθρωποι. Απ' την άλλη πλευρά, σαν προπονητής, όπως και ο Μάριος, θα προσπαθήσουμε σε ό,τι μας αφορά να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να κερδίσει η ομάδα μας. Το τι θα γίνει, είπαμε, θα το δούμε στο γήπεδο. Αυτή είναι μια η άλλη πλευρά, η ανθρώπινη, που έχει να κάνει αν η Αλεπού. Αν το αλεπουδάκι είναι 101, όταν η αλεπού είναι 100 και το αλεπουδάκι είναι 101, εφαρμοστεί στην πράξη. Αν εφαρμοστεί στην πράξη, θα συναχωρηθώ που θα χάσω το παιχνίδι, αλλά θα χαρώ διπλά γιατί ανατρέψαμε τους κανόνες οικογενειακώς. Κάθε ομάδα έχει το στόχο της, για τους δικούς λόγους θέλει τη νίκη. Θεωρώ ότι όπως έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα αυτές τις 5 αγωνιστικές, εμείς έχουμε 2 νίκες εκτός έδρας, 2 ισοπαλίες όμως στην έδρα μας και σίγουρα αυτή η Κυριακή θα θέλαμε να σπάσει το ρόδι και μέσα στο Θραψανό. Όσο αφορά το κομμάτι το οικογενειακό μας, σίγουρα είναι κάτι πολύ όμορφο, σίγουρα είναι κάτι που εμένα προσωπικά μου δίνει παρά ένα μεγαλύτερο κίνητρο έτσι ώστε να κερδίσω τον πατέρα μου. Ξέρω πώς σκέφτεται προπονητικά, ξέρει αυτός πώς σκέφτομαι εγώ προπονητικά. Στην ουσία θεωρώ ότι αυτοί που θα κρίνουν το αποτέλεσμα είναι οι ποδοσφαιριστές. Και αν χρειαστεί κάποια δική μας παρέμβαση. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ όμορφο. Δεν στέκομαι στο αν έχει ξανασυμβεί ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι συμβαίνει σε μένα. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο αγώνας, αλλά από εκεί και πέρα για 90 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι. Θα κοιτάξω να τον κερδίσω, θα κοιτάξω να με κερδίσει. Στο τέλος, πάλι παπάς και γιος.